είτε στο θεσμικό πλαίσιο, όπως υποστηρίζεται από κυβερνητικής πλευράς, ή στον τρόπο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, όπως ακούγεται από άλλες πλευρές, που οδηγεί σε ορισμένα αποτελέσματα αρνητικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσείς λέτε ότι το πλαίσιο δεν χρειάζεται να αλλάξει. Ισχύει και το πλαίσιο που ισχύει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο το δικό μας θεσμικό πλαίσιο, αλλά... Με μεγάλη συντομία παρακαλώ να απαντήσω. Ναι. Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. Σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σχεδόν ισχύει, επαναλαμβάνω, θεσμός χωρίς αδειών σε κρατουμένους. Μάλιστα. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Ένα. Προφανώς το θέλουμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις μικρότερες αποδράσεις, το μικρότερο αριθμό αποδράσεων. Το αξιολογούμε ή δεν το αξιολογούμε. Μάλιστα. Τρίτον, τα συμβούλια φυλακών, είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, θα έλεγα σφιχτά, στην χωρίς αδειών. Αποτελούνται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, από το διευθυντή, τη διευθύντρια και μια κοινωνική λειτουργό. Διαφωνείτε με την έρευνα την πειθαρχική, κύριε Υπουργέ? Κατάλαβα ότι διαφωνείτε με την πειθαρχική έρευνα που έχει διαταχθεί. Διαφωνώ απολύτως. Γιατί? Να σας πω γιατί διαφωνώ. Ναι. Πρώτον, γιατί συμβαίνει να γνωρίζω ότι πώς λειτουργούν αυτά τα συμβούλια, και τρίτον, γιατί το να προβάλλεται η ανάγκη πειθαρχικού ελέγχου του συμβουλίου που χορήγησε την άδεια, δημιουργείται σκόπιμα, ή μη δεν το αναφέρω αυτό, μια φοβία. Γιατί δηλαδή, το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ένα θέμα εδώ αντικειμενικά? Πώς δόθηκαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα χρόνο ένα και κάτι 7-8 άδειες, τη στιγμή που για άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως βγήκαν τα στοιχεία, γυναίκα που ήταν να πάει στη μητέρα της που πέθανε, δεν της δόθηκε άδεια, για οικονομικά θέματα ήταν μέσα, και δίνονταν σε έναν καταδικασμένο για 6 φορές ισόβια με τέτοια ευκολία άδειες? Πώς γίνεται αυτό? Θα απαντήσω αμέσως. Πρώτον, όντως είναι με 6 φορές ισόβια καταδικασμένος. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ειδική περίπτωση, για την οποία όμως περίπτωση ο νόμος δεν προβλέπει ακριβώς την στέρηση της δυνατότητας να του χορηγηθεί άδεια. Ναι, λέει κανείς, όχι. Επιτρέψτε μου, για να δείτε δε πόσο καλά κάνει τη δουλειά του το Συμβούλιο, είναι 2 άλλοι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι με ισόβια και δεν πήραν ούτε μια άδεια μέχρι τώρα, τις 17 Νοέμβρη. Βεβαίως. Ναι. Δεύτερο, ο αδερφός του ιδίου, επιτρέψτε μου, ναι, πήρε άδειες και επανήλθαν κανονικά, και μετά με τις όρους που προβλέπει ο νόμος έχει ήδη απολυθεί. Μέχρι τώρα είχε πάρει 6 άδειες, τις στήρισε απαρεγκλήτως, και αυτό δίνει την δυνατότητα στο Συμβούλιο να αξιολογήσει ότι είναι συνεπής στην τήρηση των όρων. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που ένας κρατούμενος τηρεί τους όρους για 6 άδειες που πήρε, υπόψη δε ότι δεν πήρε με τη συμπλήρωση της οκταετίας που προβλέπει ο νόμος, πήρε με τη συμπλήρωση δεκαετίας. Με άλλα λόγια, για 2 ολόκληρα χρόνια το Συμβούλιο ήταν απορριπτικό στα αιτήματα. Ναι. Τώρα, το γιατί χορηγήθηκε στον ξηρό και δεν χορηγήθηκε σε κάποια μάνα, ας ελεγχθεί το Συμβούλιο γιατί δεν χορήγησε εκείνη την άδεια, όχι γιατί χορήγησε στον ξηρό. Και επαναλαμβάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε κανέναν γιατί ότι ο ξηρός σήμερα έχει αποδράσει? Γιατί πρέπει να με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά κάποιος έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που δεν τον παρακολουθούσε ενδεχομένως διακριτικά και δεν προβλέπεται. Κάποιος έχει ευθύνη. Δεν μπορεί να μην φταίει κανένας. Μεταξύ, κύριε οικονόμου, μεταξύ των ρυθμίσεων που προβλεπόταν στο νομοσχέδιο για τα βραχιολάκια το λεγόμενο, ναι, ήταν ότι αυτό θα τοποθετείται και σε εκείνους οι οποίοι παίρνουν άδεια από τις φυλακές τους κρατουμένους. Αυτό προωθείται, αλλά χρειάζεται μια διαδικασία έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ακριβώς της παρακολούθησης των κρατουμένων. Τώρα, εσείς αναζητείτε ευθύνες. Αυτό να μην επαναλάβω τα ίδια. Αυτό γιατί δεν προχώρησε η υπόθεση του πλαισίου με τα βραχιολάκια, γιατί δεν προχώρησε? Γιατί δεν έχει προχώρησει? Δεν προχώρησε, θα σας απαντήσω. Εγώ το άφησα ήδη στον κύριο Υπουργό, που δεν αμφισβητώ ούτε το ενδιαφέρον του, ούτε την υπευθυνότητά του σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Το άφησα ενώ είχε κριθεί και από την Παρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής. Πλην όμως χρειάζεται να τηρηθεί μια διαδικασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού, έτσι ώστε να αναλάβει μια εταιρεία την, θα λέγαμε, την προμήθεια αυτών των συστημάτων παρακολούθηση των κρατουμένων. Όμως επανέρχομαι, θα παρακαλώ. Αναζητείτε ευθύνες. Δεν επιβραβεύομαι ποτέ
για το σύνολο, αναζητούμε ευθύνες για το μερικό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι το 97%, επιτρέψτε μου, το 97% των κρατουμένων επιστρέφουν, όποιοι κι αν είναι αυτοί, με όποια βαριά κατηγορία. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι το ίδιο ο ξηρός που έχει σκοτώσει 5-6-7 και κατηγορείται για άλλους 10 με έναν ποινικό οποιονδήποτε. Θα απαντήσω. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς το κράτος θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι μπορεί και νομίζω το ίδιο έχει αρχίσει το κάνει, το κάνει. Να συλληφθεί ο συγκεκριμένος κρατούμενος και να κριθεί για την παραβίαση. Μην κάνουμε όμως το λάθος. Με την επίκληση, με έναν τρόπο μάλιστα θηριώδη της περίπτωσης ξηρού, να αμφισβητήσουμε ένα θεσμό απόλυτα επιτυχημένο που ισχύει επαναπάνω σε όλη την Ευρώπη. Και λέμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, να γίνουμε Ευρωπαίοι σε όσα δεινά μας φέρουν, σε όσες επιβαρύνσεις. Να μην γίνουμε δηλαδή Ευρωπαίοι για κάποιους θεσμούς που εξυγχρονίζουν το σύστημα. Θα το επαναλάβω. Όποιος δεν γνωρίζει από διαχείριση φυλακής, από συνθήκες φυλακής, δεν αναφέρουμε πρόσωπος, τότε μπορεί να μιλάει με μεγάλη ευκολία με την επιλογή της περίπτωσης ξηρού, την οποία να αποδοκιμάζω ως πράξη. Δεν το λέτε και εσείς επαναστατική πράξη, δεν φαντάζομαι. Να λέτε αυτά που ο κύριος Ραγκούση για επαναστατική πράξη. Λοιπόν, να κάνω ιδιαίτερο, μην προσβάλλετε. Όχι, κύριε Ρουμπαγκετή, δεν το λέω για εσάς, το είπα δημόσια, δεν το είπα σε εσάς. Όχι, παρακαλώ ιδιαίτερο, σας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, διότι έχουμε καταγράψει τη θέση μας έλειπε από τον χρόνο. Έτσι, αντί να δούμε λοιπόν τις συνθήκες της φυλακής, τι πρέπει να κάνουμε για αυτή τη φυλακή. Θέλουμε σοφρονιστικό σύστημα ή ένα φυλακιστικό σύστημα. Αν θέλουμε φυλακιστικό σοφρονιστικό σύστημα, θα μένουμε στη γη όπως ήταν. Για να γίνει όμως σοφρονιστικό σύστημα, πρέπει να εφαρμόσουμε θεσμούς. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.